Καλή σας ημέρα. Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι εδώ στη Μυτιλήνη για την υποστήριξη της υποψηφιότητας ενός πολύ καλού φίλου, του υποψήφου Περιφερειάρχη Αλκιβιάδη Στεφανή. Με τον κύριο Στεφανή, με τον στρατηγό, είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ πολλές φορές στο πλαίσιο του παλαιότερου ρόλου μου και οφείλω να πω ότι είναι ένας σπουδαίος δημόσιος λειτουργός. Σε πάρα πολλές περιστάσεις όπου χρειάστηκε να παραχθούν πολύ γρήγορα αποτελέσματα στο πεδίο, πραγματικά είχα πάντοτε την εντύπωση ότι συνεργάζομαι με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και βαθιά γνώση του πεδίου και βαθιά γνώση των πραγμάτων που κλήθηκε να χειριστεί και τεράστια αγάπη, τεράστιο μεράκι, τεράστιο ενδιαφέρον για την πατρίδα του. Την ίδια αγάπη θα δείξει για την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Οι γνώσεις του και η εμπειρία του προφανώς αφορούν την ασφάλεια, πράγματα τα οποία χειρίστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο στρατό ευρύτερα. Αλλά θα έλεγα ότι και το αναπτυξιακό πρόσημο το οποίο χρειάζεται η περιφέρεια, όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία μπορούν να απελευθερώσουν το τεράστιο δυναμικό της. Ο Αλκιβιάδης Στεφανής και η ομάδα του τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και ξέρουν πώς και τι θα πρέπει να κάνουν σε συνεργασία με την κυβέρνηση για να μπορέσει πραγματικά ο τόπος να αναπτυχθεί περαιτέρω, να απορροφηθούν περισσότερα κονδύλια, να γίνουν όλο ένα και περισσότερες αναπτυξιακές ενέργειες. Εύχομαι την Κυριακή και πιστεύω βαθιά ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα πρωτίστως για τους πολίτες του Βορείου Αιγαίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ερωτήσεις? Ναι, βεβαίως. Ήθελα να σας ρωτήσω μερικά θέματα που παρατηρούνται και από το δικό σας αρμοδιότητα. Για παράδειγμα, παρατηρούνται πολλά προβλήματα στα κενά, δηλαδή κάποια κενά στα σχολεία δεν δίνονται στην πρώτη φάση, δίνονται στη δεύτερη. Και υπάρχουν πολλές που λένε ότι όλη η διαδικασία δεν γίνεται και πολύ αντικειμενικά. Επίσης, το δεύτερο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι σε ό,τι έχει να κάνει με την παράλληλη στήριξη. Γιατί και εκεί δεν έχουμε την υποστήριξη που θέλουμε, προκειμένου να λέμε ότι ζούμε σε ένα κράτος που προσφέρει ίσες ευκαιρίες στα παιδιά. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο. Συμπληρωματικά να θέσω ότι έχουμε σταδιακή μείωση των στελεχών της παράλληλης στήριξης τα τελευταία χρόνια. Έχετε μια βροχή επιστολών στο γραφείο σας και από την προκατοχό σας που εκφράζουν γονείς στην αγωνία για τα παιδιά τους για την παράλληλη στήριξη. Αυτό που λέτε είναι ένα μήνα πίσω. Αυτό που λέτε δεν ισχύει υπό την εξής έννοια. Φέτος θα έχουμε 20.000 προσλήψεις στην παράλληλη στήριξη. Ανακοινώθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και στη β' φάση θα είναι πραγματικά η μεγαλύτερη στήριξη που έχει γίνει ποτέ σε ό,τι αφορά τα στελέχη της ειδικής αγωγής και σε ό,τι αφορά την παράλληλη στήριξη. Σε ό,τι αφορά τον τρόπο καταγραφής κενών, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αποτύπωση των κενών είναι ένας τρόπος που πρέπει να αλλάξει. Συνολικότερα έχουμε μια κείμενη νομοθεσία, έχουμε συγκεκριμένο μαθητικό πληθυσμό και έχουμε και συγκεκριμένες, αν θέλετε, ανάγκες στις σχολικές μονάδες της χώρας, οι οποίες είναι περίπου 14.000. Αν δει κανείς την αναλογία των μαθητών με τους καθηγητές, με τους εκπαιδευτικούς, η Ελλάδα έχει μία από τις καλύτερες αναλογίες στην Ευρώπη. Η αναλογία αυτή δεν δικαιολογεί την ύπαρξη τόσων κενών όπως αυτά αποτυπώνονται. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο καταγραφής και μέσα στη χρονιά, αφενός εντάξει, θα καλύψουμε προφανώς το μεγαλύτερο, αν θέλετε, κομμάτι των αναγκών με όρους ακόμη καλύτερους και από πέρσι, θα καλυφθούν. Η παράλληλη στήριξη είναι ένα κομμάτι που θα καλυφθεί σχεδόν πλήρως. Σε όλα τα υπόλοιπα όμως θα δείτε μια κάλυψη, νομίζω, η οποία θα είναι εξαιρετικά επαρκής. Για του χρόνου όμως, τον τρόπο με τον οποίο τα κενά αποτυπώνονται θα τον αλλάξουμε. Και αυτό θα γίνει μέσα από ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, γιατί είμαστε στο 2023, του χρόνου θα είμαστε στο 2024 και τα πράγματα αυτά πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο που να αφορά, αν θέλετε, την εποχή μας και να γίνονται με πλήρη αντικειμενική καταγραφή και όχι από μια από κάτω προς τα πάνω δήλωση, η οποία θα πρέπει να ελέγχεται πιο συστηματικά, κατά τη γνώμη μου. Ναι, Ανθή. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε γιατί υπάρχει αυτή η επίμονη στήριξη στο πρόσωπο του κ. Στεφανή, εφόσον ήρθε και ο κ. Πρωθυπουργός εδώ. Και τώρα εσείς ως Υπουργός Παιδείας, θα έλεγε κανείς ότι απευθύνεστε μόνο στους ίσως ψηφοφόρους του κυρίου Μουτζούρη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πώς ένας ψηφοφόρος της κέντρο-αριστεράς θα ψηφίσει έναν εκλεκτό της Νέας Δημοκρατίας ύστερα από τόση επίμονη στάση της κυβέρνησης γι' αυτό. Θα έλεγε επίσης κανείς ότι στο τέλος, αφού δεν υπάρχει μόνο καλή συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης και περιφερειάρχη, μήπως να καταργήσουμε και τις εκλογές και να είναι απευθείας διορισμένος ο περιφερειάρχης. Εγώ θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Εγώ έχω έρθει να στηρίξω έναν άνθρωπο από τον θεωρώ φίλο μου. Και έχω έρθει ως Κυριάκος Πιερακάκης και όχι ως Υπουργός Παιδείας. Υπ' αυτή την έννοια, προφανώς όλοι φέρουμε και την ιδιότητά μας. Αλλά επί της ουσίας, ο Αλκιβιάδης Στεφανής είναι μια σπουδαία προσωπικότητα.
και είναι πραγματικά μεγάλη χαρά και τιμή να τον θεωρώ φίλο μου και πιστεύω ότι ένας σπουδαίος δημόσιος λειτουργός μπορεί να κάνει τη διαφορά για το Βόρειο Αιγαίο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κανείς να δείχνει την υποστήριξή του σε πρόσωπα τα οποία έχουν αυτή την ποιότητα και αυτή τη δυναμική. Προφανώς η τοπική κοινωνία θα κάνει την επιλογή της σε κάθε σενάριο. Και προφανώς πιστεύουμε πάρα πολύ στην τοπική αυτοδιοίκηση, γι' αυτό το λόγο της έχουμε δώσει όλο ένα και περισσότερες δυνατότητες, αυτονομίες, για παράδειγμα τη διαχείριση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Αλλά από εκεί και πέρα, πιστεύω βαθιά ότι η παλιά πολιτική γεωγραφία με τους όρους που την περιγράφει η ερώτησή σας. Δηλαδή, οι κεντροαριστεροί πολίτες, οι κεντροδεξιοί πολίτες. Νομίζω ότι αυτά λιγάκι έχουν παρέλθει. Είμαστε σε άλλη εποχή. Το θέμα είναι, ειδικά σε εκλογές οι οποίες έχουν μάλιστα τοπικό και περιφερειακό χαρακτήρα, τα πρόσωπα κάνουν τη διαφορά. Και ο Αλκιβιάδης Στεφανής θα κάνει τη διαφορά. Χαίρετε, Δέσποινα Θανασιάδη από τον Έβρο. Είχατε δηλώσει σε μία συνέντευξή σας ότι το Υπουργείο Παιδείας θα γίνει ένα πλήρως ψηφιοποιημένο Υπουργείο. Έχετε κάνει κάποια σχέδια γι' αυτό? Ποιες θα είναι οι προτεραιότητες που θα λάβετε? Να πω βέβαια ότι αυτό είναι, αν θέλετε, κάτι απολύτως αυτονόητο και αναγκαίο με δεδομένη την πρώτερη θητεία μου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ομάδας μου. Δεν είναι τα ψηφιακά ο πρωταγωνιστής της εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτικός είναι ο πρωταγωνιστής της εκπαίδευσης. Αλλά καλό είναι να μην τους ταλαιπωρούμε περιτά. Και αυτό το οποίο διαπιστώνει κανείς μπαίνοντας στο Υπουργείο Παιδείας είναι το ότι έχει μία, με την κακή έννοια, βυζαντινού τύπου γραφειοκρατία. Υπάρχουν πακτολοί χαρτιών που διακινούνται. Άλλωστε, το Υπουργείο Παιδείας, αν το λάβει, αν δει κανείς τα στοιχεία, είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς της χώρας. Είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός της χώρας σε ανθρώπινο δυναμικό, έτσι. Άρα, χρειαζόμαστε ψηφιακές τεχνολογίες για να μην υπάρχει περιττή γραφειοκρατία στους διευθυντές των σχολείων, περιττή γραφειοκρατία στους δασκάλους, στους καθηγητές, στις οικογένειες των μαθητών. Ένα πρώτο σύστημα είναι αυτό το οποίο σας ανέφερα πριν σε σχέση με την αποτύπωση των γενών και τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού. Αυτό είναι κάτι που το θεωρώ απολύτως αναγκαίο, αλλά πέρα από αυτό υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα. Υπάρχουν συστήματα τα οποία έχουν ήδη δημοπρατηθεί και αυτή τη στιγμή τα διαχειριζόμαστε. Είναι συστήματα τα οποία έχουν ήδη δημοπρατηθεί γιατί είχαμε σχεδιάσει από κοινού με την προκάτοχό μου, την κυρία Κεραμέο, όταν ήμουν υπουργός της Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για παράδειγμα, να μπορεί να υπάρχει μία εφαρμογή στα κινητά των γονιών που να έχουν μία πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει στο σχολείο, τους βαθμούς του παιδιού, όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία δυνητικά τους ενδιαφέρουν. Σας λέω ένα παράδειγμα μια τέτοιου τύπου ψηφιοποίησης. Αλλά υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Θα μπουν διαδραστικοί πίνακες σε όλα τα σχολεία. Το θέμα δεν είναι απλώς να βάλεις ένα διαδραστικό πίνακα στη σχολεία. Το θέμα είναι να εμπλουτίσεις το πρόγραμμα σπουδών, έτσι ώστε να αξιοποιήσεις τις δυνατότητες αυτού του εργαλείου για να κάνεις το μάθημα πιο ενδιαφέρον βασικά. Οπότε όλα αυτά τα στοιχεία, αν θέλετε, που η ψηφιοποίηση είναι ένα αναγκαίο κομμάτι, συνιστούν στρατηγικές που στο τέλος της ημέρας με επίκεντρο τον εκπαιδευτικό θα βοηθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία να γίνει καλύτερη, ποιοτικότερη και πιο ενδιαφέρουσα. Νομίζω ότι πολύ γρήγορα σε αυτό τον τομέα θα πρέπει να θεωρούμε αυτονόητο ότι θα δείτε αποτελέσματα τα οποία θα κάνουν σίγουρα τη διαφορά για τα στελέχη, τους εκπαιδευτικούς και το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.